Βγαίνουμε στους δρόμους στις 2 του Μάρτη. Καλούμε όλους τους καλλιέργους και αντιπαλλήλους εργαζόμενους στον επιστημισμό τουρισμό να διαδηλώσουμε εδώ στο εργατικό κέντρο, διότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Τα προηγούμενα χρόνια βιώσαμε τεράστια κρίση. Το Ταμείο Ενεργείας είναι 3 μήνες και 5 μέρες, έχει λήξει. Μέχρι να ανοίξει η σεζόν βλέπουμε ότι θα πάει Μάιο. Ως τότε ο κόσμος τι θα κάνει, πώς θα επιβιώσει? Όλα καθημερινά βλέπουμε να ανεβαίνουν οι τιμές στο ρεύμα, ανεβαίνει στις βενζίνες, ανεβαίνει στο σούπερ μάρκετ. Είναι δύσκολο πλέον να επιβιώσουμε. Και ένας λόγος που δεν βρίσκει, γίνεται λόγος τώρα που δεν υπάρχει προσωπικό στα ξενοδοχεία, είναι διότι οι εργαζόμενοι και στις ταβέρνες, οι εργαζόμενοι φεύγουν από το επάγγελμα, διότι με 3 και 4 μήνες δουλειά δεν μπορείς να επιβιώσεις. Άρα ο τουρισμός που λένε το μεγάλο κεφάλαιο στην Ελλάδα πλέον θα καταρρεύσει, διότι δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι να δουλέψουν. Εμείς διεκδικούμε παράταση του Ταμείου Ενεργείας έως το ότου δουλέψουμε. Ζητούμε να καταργηθεί ο νόμος που προέβλεπε 3 μήνες και 5 μέρες στο Ταμείο Ενεργείας, να πάει αναλογικά ανάλογα με τις μέρες εργασίας που δουλεύουμε. Ζητάμε επαναφορά του εφάπαξ στην 20ετία, καλύτερες συνθήκες εργασίας στα ξενοδοχεία, τήρηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας και όλοι μαζί να γίνει κάτι για την ακρίβεια. Διότι με αυτή την ακρίβεια δεν μπορούμε πλέον να επιβιώσουμε. Ότι πάνω από 10 με 15% έχει αποχωρήσει, και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πιστεύω ότι θα αποχωρήσει ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό. Συναδέλφες, συνάδελφοι, εργαζόμενοι στον επιστημισμό και στα ξενοδοχεία, την Παρασκευή που πέρασε, σαν Σωματείο Επιστημισμό, αποδεχτήκαμε το κάλεσμα του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χανίων. Συμμετείχαμε στο συλλαλητήριο που οργάνωσαμε με τη συμπλήρωση 2 χρόνων από την έξαρση της πανδημίας στη χώρα μας. Υψώσαμε τη φωνή μας μαζί τους για υγεία και πρόνοια για εμάς τους εργαζόμενους, γιατί εμείς δεν βλέπουμε τα θέματα αυτά σαν κόστος, σαν εμπόρευμα, αλλά σαν δικαίωμα. Παράλληλα, διευρύναμε τα αιτήματα. Η προστασία του εισοδήματος, της δουλειάς με δικαιώματα. Αυτά συζητήσαμε μέσω της απέθυνσης που παλέψαμε στον κλάδο μας. Με αυτά τα συνθήματα, τα αιτήματα της προστασίας του εισοδήματος, της δουλειάς και της υγείας εμάς των εργαζομένων στον επιστημισμό, στον τουρισμό εν γέννη. Καλούμε εσάς, συναδέλφες και συνάδελφοι, την Τετάρτη μεθαύριο στις 11 το πρωί, εδώ, στο χώρο μπροστά από το εργατικό κέντρο, το δεύτερο μας σπίτι. Οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες που πήγαμε 2 χρόνια τώρα από την έξαρση της πανδημίας στα Χανιά, αλλά και πιο συλλογικά πανελλαδικά, μας δίδαξαν, εκτός των άλλων, πως κανένας αγώνας των εργαζομένων δεν πάει χαμένος. Το Εργατικό Κέντρο Χανίων στηρίζει τις κινητοποιήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιστημισμού Τουρισμού και συγχρόνως στηρίζει τα πρωτοβάθμια σωματεία κινητοποιήσεις που θα γίνουν εδώ την Τετάρτη στις 11 η ώρα. Η καιρή είναι δύσκολη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλους τους υπηρετικά εργαζόμενους και όχι μόνο για τους ξενοδοχειοπαλλήλους και τον επιστημισμό. Έχουμε πάρα πολλούς εποχιακούς εργαζόμενους, αυτοί που δουλεύουν σε ρεντεκάρ, σε αεροδρόμιο, οι οποίοι έχουν μείνει χωρίς επιδόματα. Στους οποίους και αυτούς θα επεκταθώ εγώ μαζί με τους συναδέλφους που είπαν για τα δικά τους, ότι και αυτοί πρέπει να υπάρχουν κρατικής μέρημνας. Πρέπει και αυτοί μέχρι να πιάσουν δουλειά να επιδοτηθούν. Δυστυχώς οι καταστάσεις είναι δύσκολες. Έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολες, ειδικά αυτοί στον εποχιακό κλάδο, και δεν υπάρχει η απαραίτητη μέρημνα. Είναι καιρός πλέον να μπει στη σκέψη των κυβερνώντων ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που στηρίζουν την κυριολεξία της οικονομίας, που είναι ο τουρισμός.